Το ημερολόγιο Βαλκανικών πολέμων 1912-1913 του Στέφανου Τζάνου παρουσίασε ο Σύλλογος Θεσσαλών Σερών στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Σεραίων για την απελευθέρωση της πόλης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα Αστέρια του ΔΥΠΕΘΕ το πρωί της Κυριακής. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται μέσα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος Σερών κάθε χρόνο με την ευκαιρία του γιορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της πόλης των Σερών, του νομού Σερών, αν θέλετε, της Μακεδονίας ολόκληρης. Και από πέρυσι αποφασίσαμε κάθε χρόνο να κάνουμε μία εκδήλωση καθαρά δική μας για να τιμήσουμε τους προγόνους μας Θεσσαλούς, που εσείς βέβαια είστε νέα παιδιά, δεν ξέρω ιστορικά αν το έχετε, αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας. Οι Θεσσαλοί ήταν οι πρωταγωνιστές στην απελευθέρωση της Μακεδονίας και χύσαν ποταμούς αίματος. Τιμώντας λοιπόν τη μνήμη τους, αποφασίσαμε από πέρυσι κάθε χρόνο να κάνουμε μία εκδήλωση. Φέτος επιλέξαμε ένα πολύ πρωτότυπο θέμα, είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι βιβλίο, είναι η παρουσίαση ενός ημερολογίου, το οποίο έγραψε ένα παλικάρι, ο οποίος κλήθηκε με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, κλήθηκε υπό τα όπλα από την πατρίδα, ήταν μορφωμένο παιδί, πήγαινε στο πανεπιστήμιο και κατέγραφε, ήταν σε επιτελικές θέσεις της μονάδας του, κατέγραφε σε καθημερινή βάση όλες τις εμπειρίες, όλα τα γεγονότα και όλα τα βιώματα τα οποία έπεφταν στην αντίληψή του σε ένα ημερολόγιο. Το οποίο ημερολόγιο το εμπιστεύτηκε όταν τον κάλεσαν πάλι υπό τα όπλα να πάει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το εμπιστεύτηκε στον αδερφό του, ο αδερφός του το εμπιστεύτηκε στην ανιψιά του και τελικά έγινε μία αξιολόγηση του βιβλίου, μία λογοτεχνική επεξεργασία κλπ. Από μεγάλους καθηγητές, λογοτέχνες, φιλόλογους κλπ. Και σήμερα παρουσιάζουμε αυτό το βιβλίο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει συγγράψει κάποιος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ημερολόγιο, με το οποίο μας διηγείται μέσα από αυτό το παλικάρι, ό,τι έζησε εκείνη την άγρια εποχή, το 12-13. Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς της Θεσσαλίας από τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων Τρικαλινών Ασκληπιός και Αρχιθεάτων ο Κατσαντώνης που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, ενώ το παρόν έδωσαν πολλά μέλη του Συλλόγου. Το βράδυ της 5ης της 10ης Μαρτίου του τρέχοντος έτος, έπειτα από πρόσκληση που μου έστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τρικαλινών Θεσσαλονίκης ο Ασκληπιός, αγαπητός συμπατριώτης και φίλος Στέφανος Μπογάκος, με τη συνοδεία δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το τελευταίο πριν από μένα πρόεδρο του Συλλόγου μας, τον Νίκο του Φαλακάρα, μεταβήκαμε στη Θεσσαλονίκη και παρευρεθήκαμε στην παρουσίαση του ίδιου ημερολογίου που έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάζουμε σήμερα. Η απόφασή μας, την οποία είμαι βέβαιος πως θα επικροτήσετε, είναι καρπός ανάμεικτων και έντονων συναισθημάτων συγκινησιακής φόρτισης και πατριωτικής έξασης, υπό τα οποία διακατεχόμεθα εξαιτίας του γεγονότος πως για πρώτη φορά ακούγαμε να μας διηγείται από το υπερπέραν τις περιπέτειες και τα καθημερινά βιώματα κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-13 μέσα από το ημερολόγιο της ζωής του, ως στρατεύσιμος πληρωτός, ένα παλικαρόπουλο από τον Βόλο και λήφθηκε ουσιαστικά μέσα στο επιβατικό γιοταχή αυτοκίνητο κατά την επιστροφή μας από τη Θεσσαλονίκη προς την πόλη μας και στη συνέχεια δρομολογήθηκαν οι απαιτούμενες διεργασίες υλοποίησής της.